Ευλογείτε γέροντα. Πέστε μας κάτι για το θέμα της υγείας και του εμβολίου. 2021. Παραμονές της εορτής των Θεοφανίων με το παλαιό ημερολόγιο. Μήπως δεν πρέπει να είμαστε εύκολοι να κάνουμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Παραδείγματος χάρη για το εμβόλιο. Ξέρουμε τι είναι αυτό. Μήπως κινδυνεύσει η ζωή μας. Διάβασα ένα ωραίο. Ένας είπε στους δικούς του να με γράψετε στον τάφο τα εξής. Ήμουν καλά. Πήγα στους γιατρούς να γίνω καλύτερα. Και τώρα βρίσκομαι εδώ που είμαι στον τάφο. Μήπως πάθουμε κι εμείς με τα εμβόλια. Μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό. Έχω έντυπο που λέει ποιες εταιρείες και σε τι τρόφιμα βάζουν τα έμπρια που σκοτώνουν με εκτρώσεις. Μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε τέτοιους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα εγκλήματα και τα κακοργήματα. Εύχομαι να μας φωτίσει ο Θεός. Ένας πυροτεχνουργός μου είπε στο θάλαμο που εκπαιδευόταν μια ανάρκη παλιά να την κάνουν ενέργητη είχαν μεγάλη ταμπέλα που έγραφε το πρώτο λάθος άνα και το τελευταίο στη ζωή σου. Δεν θα έχουμε ευκαιρία να κάνουμε άλλα λάθη. Με το εμβόλιο μπορεί να πεθάνουμε. Το εμβόλιο του κορονοϊού. Ναι, αυτό. Αυτό το σύγχρονο εμβόλιο τώρα. Ναι, το σύγχρονο αυτό εμβόλιο. Εύχομαι να μας φωτίσει ο Θεός. Ευλογείτε, ευχαριστούμε και όλα.